Συλλέκτες και συνάδελφοι, το συνδικάτο μας κάνει σήμερα παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε έντονα και να απαιτήσουμε αυτό το έκτρωμα που έχουν φέρει για νομοσχέδιο να μην κατατεθεί στη Βουλή. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που ανατρέπει στο σύνολο της ζωής του εργαζόμενου και όχι μόνο τις εργασιακές του σχέσεις. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που οι εργαζόμενοι θα απαιτηθεί να δουλεύουν 10 με 12 ώρες, ένα νομοσχέδιο που αυξάνει τις υπερορίες, ένα νομοσχέδιο που δημιουργεί νέα σπαστά ωράρια για τους εργαζόμενους και στον κλάδο, ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει ουσιαστικά στον κλάδο μας την απεργία, ένα νομοσχέδιο που ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και βάζει τον εκάστοτε Υπουργό Κολαούζο για να ελέγχει τα σωματεία μέσα από μητρώα, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και διάφορα άλλα. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 21 Μάη, βρισκόμαστε εδώ για να απαιτήσουμε να μην κατατεθεί αυτό το έκτρωμα, αλλά ταυτόχρονα να απαιτήσουμε την κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων που όλα τα προηγούμενα χρόνια πέρασαν με όλες τις κυβερνήσεις, είτε με Πασόκ όπως το 2011 που ξεκίνησε η διευθέτηση, είτε με το ΣΥΡΙΖΑ το 2017, είτε τα νομοσχέδια που βάζουν εμπόδια στην προκήρυξη της απεργίας που ψηφίστηκαν από αυτά τα κόμματα, είτε τα νομοσχέδια που ουσιαστικά έχουν αλλάξει όλο το εργατικό δίκαιο και τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν με θυσίες και με αίμα των εργαζομένων. Βέβαια, στον δρόμο που ερχόμασταν, μιας και είναι 21 Πέμπτου και είναι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα και γιορτάζει και ο Υπουργός, βρήκαμε κάτι ευχητήριες κάρτες και σκεφτήκαμε αυτές τις ευχητήριες κάρτες να τις φέρουμε και να τις παραδώσουμε στο Υπουργείο. Θα σας τα διαβάσουμε αναλυτικά. Η πρώτη ευχητήρια κάρτα είναι από τη ΓΕΣΕΕ, στην οποία έρχεται στον Υπουργό χρόνια πολλά και λέει πάντα στις υπηρεσίες σας χρόνια πολλά η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Επίσης άλλη μια κάρτα που έρχεται χρόνια πολλά, Κώστα, ευχαριστούμε που συνεχίζεις το έργο μας, και υπογραφή Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια κάρτα, χρόνια πολλά Κώστα, περιμέναμε τη τηλεεργασία πώς και πώς, σας ευχαριστούμε από τους εργοδότες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Μία από τις πιο σημαντικές κάρτες φυσικά, του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, αφού η συνεργασία είναι αγαστή. Χρόνια πολλά Υπουργέ μας, ευχαριστούμε για την προσφορά. Κι άλλη μία, τελευταία κάρτα, χρόνια πολλά Υπουργέ, εμείς δώσαμε παράδειγμα διευθέτησης με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί από το 2012, η πλειοψηφία της ΟΜΕΟΤΕ. Μαζί με τα χρόνια πολλά του Σούπερμαν, του Υπουργού ήθελα να πω λοιπόν, στέλνουμε μήνυμα ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα κατατεθεί στη Βουλή, θα μείνει στα χαρτιά. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού. Πρώτον, την Κυριακή στις 10:30 το πρωί στην Πολυτεχνιούπολη, στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, όπου θα συζητήσουμε αναλυτικά για το τι προβλέπει αυτό το έκτρωμα, αλλά και πώς θα οργανώσουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα αμέσως, ώστε να μην έρθει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Και δεύτερον, στις απεργιακές μάχες που έχουμε μπροστά μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, για να διεκδικήσουμε 7ωρο, 5ωρο και 35ωρο σήμερα που όλες οι τεχνολογικές δυνατότητες υπάρχουν και έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα, με αυξήσεις στους μισθούς, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που θα κάνουν σίγουρο το σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο. Λέμε όχι στην οποιαδήποτε διευθέτηση. Κάτω τα χέρια από το οκτάωρο, δεν είναι για παζάρια και για διάλογο. Στέλνουμε μήνυμα στο Υπουργείο να μην τολμήσει να καταθέσει το νομοσχέδιο έκτρωμα. Στέλνουμε μήνυμα αποφασιστικότητας ότι θα το παλέψουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Στέλνουμε μήνυμα προς όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ακόμα και αυτές που κάνουν ότι δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ή βρίσκουν θετικά στο νομοσχέδιο, ότι το εργατικό κίνημα δεν θα υποταχθεί. Με οποιοδήποτε τρόπο δεν θα το βάλουν στο χέρι, ότι είμαστε εδώ να παλέψουμε με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων με βάση το τεράστιο πλούτο που παράγουμε. Η σημερινή συγκέντρωση τελειώνει εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή το πρωί στις 10:30 στην Πολυτεχνιούπολη για να κουβεντιάσουμε αναλυτικά το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και να βάλουμε σχέδιο μάχης για την κλιμάκωση του αγώνα και τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και καλή δύναμη στον αγώνα μας.